Αυτό το βίντεο είναι μια πρόταση του. Ναι, okay, πρέπει να αρχίσω να σημειώνω τα ονόματα των χρηστών που κάνουν τις προτάσεις. Ευχαριστώ, Μοντέρ. Χαίρετε, Αλάνια. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα που αναφέρει ο τίτλος. Το σιριζοσπαστικότητα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, πρώτη παρανόηση που έχουν οι γυναίκες όσον αφορά τους άντρες. Πιστεύετε ή τίνετε να πιστεύετε ή οθείστε στο να τίνετε να πιστεύετε ότι σκεφτόμαστε συνέχεια το σεξ. Και δεν έχετε όλο το δίκιο να το πιστεύετε αυτό. Έχετε περίπου το 1 τρίτο του δίκιου. Διότι καταρχήν δεν σκεφτόμαστε συνέχεια το σεξ. Το σκεφτόμαστε μόνο όταν βλέπουμε ένα καλό κομμάτι, όπως εσύ κοπελιά. Το σκεφτόμαστε όταν έχουμε καιρό να το βρέξουμε, όπως και εσύ κοπελιά. Όπως και κλασικά το σκεφτόμαστε και σε εντελώς ηλίθιες, άκυρες στιγμές που δεν κολλάει κάπου. Απλά τυχαίνει να το σκεφτόμαστε χωρίς λόγο, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι περίεργος, όπως εσύ κοπελιά. Δεν υπάρχει κάποιο double meaning ή double standard ή double penetration. Απλά χρησιμοποίησα τις λέξεις με ακατάλληλη σειρά. Μη γίνεσαι περίεργη πάλι. Oops, I did it again. Τώρα, για να επιστρέψουμε πίσω στο θέμα, γιατί πραγματικά ξεφύγαμε τόσο πολύ από το θέμα που ήταν λες και ήμουνα σε έρημο χωρίς GPS. Παρόλο που δεν σκεφτόμαστε συνέχεια το σεξ, σε φάση δεν είμαστε καν κοντά στο να μπορείς να πεις ότι το σκεφτόμαστε συνέχεια. Παρά τα αυτά, σίγουρα το σκεφτόμαστε πολύ παραπάνω από ότι οι γυναίκες, ή μάλλον αισθητά παραπάνω από ότι οι γυναίκες. Διότι μπορεί όλες να θέλετε να το παίζετε ταπεινά λουλουδάκια της Ανατολής και αγνές και καλόγριες, αλλά ξέρω και ξέρεις ότι σκέφτεσαι το σεξ, είναι στο αίμα σου να σκέφτεσαι το σεξ. Ο άνθρωπος επιβίωσε επειδή στους ανθρώπους αρέσει το σεξ κλπ. 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 Αλλά όλο παραδόξω πάλι βγήκαμε από το θέμα. Τέλος πάντων. Γενικότερα, ναι, δεν σκεφτόμαστε συνέχεια το σεξ, αλλά το σκεφτόμαστε αισθητά παραπάνω από εσάς. Όχι επειδή είμαστε ανώμαλοι, δηλαδή είμαστε και ανώμαλοι, αλλά δεν το σκεφτόμαστε παραπάνω από εσάς μόνο επειδή είμαστε ανώμαλοι, αλλά και επειδή το βρίσκουμε πιο δύσκολα. Γενικότερα, τείνουμε να προσπαθούμε συνέχεια να ψάχνουμε ευκαιρίες για σεξ ή να ψάχνουμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν παραπάνω ευκαιρίες για σεξ. Γενικότερα, έχουμε μεγαλύτερη ενασχόληση για το πώς θα γίνει να αυξήσουμε τις πιθανότητες να γαμίσουμε. Και αυτό γιατί δεν είμαστε σαν εσάς που το έχετε στο τσεπάκι σας. Δηλαδή, εσύ, άμα θέλει σεξ, μπορείς να πας σε 10 άντρες, να τους ρωτήσεις για σεξ και τουλάχιστον ο ένας από αυτούς, στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν είσαι αρκετά μπάζο, ο ένας από αυτούς θα πει ναι, οκ. Okay. Ενώ εμείς που δεν είναι τόσο εύκολο το να βρούμε το σεξ, γενικότερα ασχολούμαστε πιο πολύ για το πώς θα γίνει να το βρούμε κλπ. 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 Και γενικότερα γαμώ την πουτάνα μου. Και γενικότερα απασχολούμαστε πιο πολύ και ανησυχούμε πιο πολύ για το αν θα γίνει να κάνουμε σεξ. Όλο αυτό σημαίνει π.χ. ότι ουσιαστικά θα βρεθούμε σε ένα μέρος όπου έχει πολλά μουνιά. Θα τείνουμε να θέλουμε να βρισκόμαστε σε τέτοια μέρη, ώσπου να βρεθούμε σε σχέση όπου και θα πρέπει να αποφεύγουμε τότε τα μέρη στα οποία μαζεύονται πολλά μουνιά, διότι είστε ζυαεροπερίεργες. Ή π.χ. ας πούμε άλλα σκηνικά που θα βγεις με μία φίλη η οποία θα φέρει μία φίλη της. Εν μεταξύ παρένθεση και την φίλη αυτή θα την γαμίσεις, αλλά πολλές φορές δεν το ξέρει ή μάλλον κάνει ότι δεν το ξέρει, οπότε είναι και η ίδια η φίλη στόχος, όχι μόνο η φίλη της που μπορεί να φέρει. Τέλος πάντων, γενικότερα έχουμε λίγο μεγαλύτερη ενασχόληση με το αν θα γίνει να γαμίσουμε, πώς θα γίνει να γαμίσουμε κλπ. 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 Και με το πόσες πιθανότητες έχουμε να γαμίσουμε, επειδή ακριβώς σαν αντρικό φύλο έχουμε λιγότερες πιθανότητες για σεξ από ό,τι έχουν οι γυναίκες για κοινωνικούς λόγους που έχουμε αναφέρει σε άλλα βίντεο. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν πιστεύω ότι η ενασχόληση, ουσιαστικά το επίπεδο ενασχόλησης που έχει ο αντρικός εγκέφαλος με το σεξ είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο επίπεδο ενασχόλησης με το σεξ που έχει ο γυναικείος εγκέφαλος. Γιατί στην τελική, στα μέρη που πάμε που θα έχει πολλές γκόμενες, ας πούμε, στα μέρη αυτά έχει πολλές γκόμενες, επειδή θα έχει πολλές γκόμενες πάνε εκεί πέρα επειδή έχει πολλούς γκόμενους. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας στο συγκεκριμένο τομέα. Απλά υπάρχει μια πιο έντονη, όπως είπα, ενασχόληση του εντερικού κεφάλαιου με το σεξ λόγω μεγαλύτερης δυσκολίας. Μια παρομοίως άκυρη και εντελώς ηλίθια παρανόηση που έχουν οι γυναίκες για εμάς είναι το ότι στις κοπέλες κοιτάμε κυρίως την ομορφιά. Πολλές πιστεύουν ότι κοιτάμε και μόνο την ομορφιά και γενικότερα υπάρχει όλη αυτή η ιδεολογία του ότι αντικειμενοποιούμε τις γυναίκες και άλλες μαλακίες. Και γενικότερα υπάρχει στον γυναικείο εγκέφαλο η ηλίθια πεποίθηση του ότι τις γυναίκες βλέπουμε σαν αντικείμενα και ότι για μας μια γυναίκα είναι ουσιαστικά απλά ένα κομμάτι κρέας, ένα μουνί και τίποτε παραπάνω από αυτό.
Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όταν ένας άντρας ψάχνει κάτι παραπάνω από γαμίση, τότε η ομορφιά δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή τον ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι το κυριότερο πράγμα που τον ενδιαφέρει. Όταν ένας άντρας ψάχνει μια κοπέλα για κάτι παραπάνω από σεξ, ουσιαστικά βλέπει το. Ουσιαστικά πόσο καλός χαρακτήρας είναι σε σχέση με το πόσο όμορφη είναι. Ουσιαστικά βλέπουμε την αναλογία του πόσο κολοχαρακτηρίαση έχει μια κοπέλα και το πόσο όμορφη είναι μια κοπέλα. Και αυτά τα δύο θέλουμε να είναι σε μια αρκετά καλή ισορροπία. Δεν γίνεται εσύ να είσαι τέρμα κολοχαρακτήρας, τέρμα μπάζο και να σε παίρνουμε σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο όμορφη γενικά είναι μια κοπέλα, τόσο πιο πολύ τίνουμε να σηκώνουμε μαλακίες, να καθόμαστε και να δεχόμαστε γκρίνιες, τόνα, τ' άλλο κλπ. Απλά και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι ξέρεις κάτι, ούτως ή άλλως δεν θα γαμίσω ξανά τόσο καλή γκόμενα ή είναι δύσκολο να γαμάω γενικά τόσο καλές γκόμενες ή να μπορεί να είμαι σε σχέση με τόσο καλές γκόμενες, οπότε θα σηκώσω κάτι παραπάνω γιατί δεν θα βρω μια εξίσου όμορφη που να έχει καλύτερο χαρακτήρα. Γενικότερα να ξέρεις ότι πώς είστε εσείς που συγκρίνετε τον άλλο να τον έναν με τον άλλο να ποιος είναι καλύτερος, οπότε με ποιο θα πάω, το έχουμε και εμείς αυτό. Αν είσαι αρκετά άσχημη κοπέλα και είσαι καλό καρδί, κατά κάποιον τρόπο δεν είναι. Δεν μετράει τόσο πολύ το ότι είσαι καλόκαρδη. Μετράει, έτσι. Μετράει σίγουρα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί ούτως ή άλλως πολλές ψιλοασχημούλες είναι καλόκαρδες. Αλλιώς κανείς δεν τις παίρνει σοβαρά. Επίσης, από την άλλη μεριά στις όμορφες, να ξέρεις, ναι, μεν αν είσαι μουνάρα, σηκώνουμε πιο πολλές μαλακίες, αλλά αν θέλεις να φτάσεις κάπου σχεσιακά, να σε πάρει κάποιος σοβαρά και να ζήσετε ευτυχισμένοι για όλες αυτές τις μαλακίες. Τότε το, όλο αυτό το bad bitch, το style δεν θα σε πάει κάπου, πίστεψέ με. Εκτός αν είσαι σαν ιδρύβιο της Μόνικα Μπελούτσι με τη Γιουσέφρε, φίλε, εντάξει, τι να σε πω εκεί πέρα. Και bottom line, σε γενικές γραμμές να ξέρεις ότι το πόσο δίνουμε έμφαση εμείς στην ομορφιά δεν διαφέρει και πολύ από το πόσο δίνετε έμφαση εσείς στην ομορφιά. Πιστεύω μάλιστα ότι δίνουμε εξίσου έμφαση στην ομορφιά άντρες και γυναίκες. Απλά το θέμα είναι ότι όταν είναι να κάνεις σχέση με την άλλη, όταν να ζήσεις με την άλλη, υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από την ομορφιά που παίζουν ρόλο, που πραγματικά η ομορφιά, να σου το πω έτσι, χάνεται μέσα σε αυτούς τους παράγοντες, έτσι. Υπάρχει το αν θα είναι πιστή, υπάρχει το αν θα σε ζαλίζει τα αρχίδια, υπάρχει το αν σε σέβεται, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και η ομορφιά τυχαίνει να είναι το ένα από αυτά τα πράγματα. Είναι ό,τι είναι για τις γυναίκες το μέγεθος της πούτσας. Δεν είναι ότι περιστρέφεται όλη η ζωή γύρω από το τι πούτσα έχει ο άλλος, αλλά καλό είναι αυτό που θα πας μαζί του να έχει μία πούτσα που να είναι στο νούμερό σου. Μία λεπτομεριακή υποπαράγραφος της παραγράφου στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η παρανόηση που έχετε ότι και καλά σας θέλουμε τέλειες. Δεν σας θέλουμε τέλειες. Δεν σας θέλουμε τέλειες. Η εταιρεία που σας πουλάει τα καλλιτικά που παίρνετε σας θέλει τέλειες. Εμείς προσωπικά κοιτάμε περίπου το 50% από τα πράγματα που προσέχετε γενικά πάνω σας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εσύ προσέχεις, πράγματα για τα οποία αγοράζεις καλλιτικά, τα οποία εμάς δεν μας ενδιαφέρουν και δεν θα τα προσέξουμε ποτέ. Κοιτάμε κάποια από τα πράγματα που προσέχεις και επίσης ο καθένας έχει το, ας πούμε, τα δικά του κολλήματα. Δηλαδή, ας πούμε, πολλοί δεν κοιτάνε τα νύχια στα χέρια σου, έτσι. Άλλος μπορεί να γουστάρει να κοιτάει νύχια στο χέρι, μπορεί να θέλει ένα πιο ωραίο, ας πούμε, και περιποιημένο νύχι. Άλλος μπορεί να μην κοιτάει βλεφαρίδες. Άλλος μπορεί να τις κοιτάει. Ο καθένας έχει κάποια πράγματα τα οποία κοιτάει, αλλά γενικότερα όχι. Δεν προσέχουμε κάθε γραμμένη λεπτομέρεια, διότι δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες αυτές. Οι λεπτομέρειες αυτές ενδιαφέρουν εσένα, διότι κάποιο περιοδικό ή κάποια σελίδα στο ίντερνετ ή οτιδήποτε ουσιαστικά σου έδειξε ότι υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια πάνω σου που πρέπει να προσέχεις και αυτή η σελίδα περιοδικό ή οτιδήποτε σε έδειξε αυτή τη λεπτομέρεια γιατί αυτή η λεπτομέρεια για την οποία αγοράζεις ένα καλλιτικό ή μια κρέμα ή ένα οτιδήποτε βγάζει κέρδος σε κάποιον. Αλλά ένας άντρας ο οποίος δεν έχει διαρκή ενασχόληση με όλες τις παραμέτρους του γυναικείου σώματος, βλεφαρίδες, μαλακίες κλπ. Δεν τα προσέχει όλα αυτά απαραίτητα και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εσύ προσέχεις πάνω σου και τα οποία ουσιαστικά πράγματα δεν έχουν ουσιαστικά αντίκτυπο στο πόσο σε γουστάρουμε εμείς σαν άντρες. Τώρα, τελευταία παρανόηση, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά τις προηγούμενες παρανοήσεις τις ξεπετάξαμε έτσι λίγο μπάμπα να τελειώνουμε για να φτάσουμε σε αυτήν εδώ την παρανόηση. Η ανάλυση της οποίας παρανόησης πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να στρώσει το χρόνο. Οκ.
Είναι μια παρανόηση η οποία πραγματικά βάζει ουσιαστικά ένα γαμημένο σίδερο μέσα στα γρανάζια του σύμπαντος και καταστρέφει όλη την κοινωνία. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο και την κοινωνία καλύτερη παίρνοντας ένα συνομφίλευμα από λεπτομέρειες και ξεπακετάροντάς τες με ωραίο και κατανοητό τρόπο. Πρέπει εγώ, σαν δημιουργός και σαν YouTuber, να κάνω πλήρως κατανοητό το σύμπλεγμα ηθικών παραμέτρων που σχετίζεται με τις λεπτομέρειες αυτές. Επίσης, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά οτιδήποτε μπορεί να ακουστεί ψαγμένο αν το πεις με αρκετά πολύπλοκες λέξεις. Τελευταία παρανόηση λοιπόν. Ως τελευταία παρανόηση θα βάλουμε αυτό το κλασικό, το είστε όλοι μαλάκες που ακούμε να λένε συνέχεια οι γυναίκες. Το έβαλα τελευταίο στο βίντεο διότι το υπερανέλησα μέχρι αηδίας. Βασικά δεν το έβαλα καν τελευταίο στο βίντεο, ήταν η πρώτη παράγραφος που έγραψε το κείμενο. Αλλά επειδή έβαλα πάρα πολλές λεπτομέρειες και θα ήταν αρκετά βαρετό και πολλοί θα μπαίνανε και ουσιαστικά θα φεύγανε το βίντεο στην πρώτη παράγραφο, γι' αυτό και έκανα μια υποσημείωση εδώ πέρα και άλλαξα θέση της παραγράφης, δηλαδή την έγραψα μεν πρώτη αλλά στο βίντεο θα τη δεις τελευταία, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα αλλά παρά τα αυτά κάπως βαρετό σε λεπτομέρειες. Γενικότερα για να μην στα πολυλογώ, όχι, δεν είμαστε όλοι μαλάκες, οκ. Okay. Δεν είμαστε ούτε καν οι μισοί μαλάκες. Παρένθεση, αντιλαμβάνομαι ότι όταν λες είστε όλοι μαλάκες δεν το εννοείς κυριολεκτικά, έτσι, δεν εννοείς ότι κυριολεκτικά όλοι είμαστε τους μαλάκες, απλά θες να πεις ότι σε γενικές γραμμές τείνουμε να είμαστε μαλάκες, αλλά όχι, ακόμη και έτσι δεν ισχύει. Ακόμη και έτσι, αγαπητή μου συνανθρώπισσα, έχεις άδικο. Τα μαθηματικά σου, κοπέλα μου, είναι για τον μπούτσο. Γενικότερα πρέπει να καταλάβεις ότι όχι, δεν είναι οι περισσότεροι άντρες μαλάκες ή γενικότερα κακής ποιότητας. Απλά τυχαίνει αυτοί που γουστάρεις εσύ να είναι οι περισσότεροι μαλάκες ή κατώτεροι σε ποιότητα. Και η ιστορία δεν τελειώνει καν εκεί. Κάπου εδώ τελειώνει. Το κακής ποιότητας άντρας ή όπως το λες εσύ ελληνιστή, ο μαλάκας, δεν έχει σαφή ερμηνεία. Τι εννοείς μαλάκας? Είναι μαλάκας αν μία μέρα μετά από το χωρισμό σας βρει άλλη? Πολύ πιθανό. Αλλά επίσης πολύ πιθανό είναι αυτή η άλλη στην οποία θα ρίξει πούτσο μία μέρα αφού του χωρίσει μαζί σου να είναι η ίδια άλλη που τον έψινε να της ρίξει ένα κρύο ένα στα γρήγορα ενώ το είχε μαζί σου, αλλά δεν της έριξε ένα κρύο ένα στα γρήγορα ενώ το είχε μαζί σου, επειδή ακριβώς το είχε μαζί σου και ήθελε να μείνει πιστός. Και εσύ μετά πήγες και για ψήλου πίδημα τον έκανες νερά και τον χώρισες, απλά έτσι λέω γιατί ήθελες ίδρυγα. Στα αρχίδια του κι ο άλλος. Θα πάει στην άλυνα και θα της βουλώσει τη χαραμάδα. Γιατί έτσι γουστάρει ρε φίλε. Και εδώ βγαίνουμε λίγο από το κείμενο για να εξηγήσω κάτι που δεν το είχα σκεφτεί την ώρα που έγραφα το κείμενο. Πάρα πολλά πράγματα γενικότερα στον κόσμο, έτσι. Πάντα όταν κάποιος σε αδικεί ή πιστεύει ότι σε αδικεί ή όταν δεν τα βρίσκεις με κάποιον, πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται επειδή υπάρχει η αδυναμία του να καταλάβεις τι παίζει με τον άλλον. Ας πούμε, ένας άντρας ο οποίος δεν μπορεί να γαμίσει, έτσι, ένας άντρας ο οποίος τρώει συνέχεια άκυρα από κοπέλες, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ενώ είναι καλό χρυσό παιδί τρώει άκυρα. Την κόμενα ρε φίλε που της την πέφτουν 800 άτομα την ημέρα, ειδικά από Facebook, δεν την ενδιαφέρει το τι είσαι εσύ και αν είσαι καλό παιδί και αν γαμάς ή όχι. Την ενδιαφέρει το ότι την πέφτουν πολύ, αλλά δεν την πέφτει ο Ντάνος και ο Ρουβάς. Αυτό την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν την ενδιαφέρει την άλλη να αν εσύ είσαι μπάκουρος και δεν γαμάς. Την ενδιαφέρει ότι την πέφτουν 800 άτομα την ημέρα, ειδικά στο Facebook, και εσύ είσαι ένα από αυτά τα άτομα και θα φας άκυρο. Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Όπως και ο άντρας ο οποίος θα σε χωρίσει και την επόμενη μέρα θα γαμηθεί με άλλη, τον ενδιαφέρει το ότι μια χαρά σε φέρεται και πάλι κάνεις μαλακίες και του ζαλίζεις τα αρχίδια. Οπότε όταν το χωρίσεις εσύ, την επόμενη μέρα θα γαμίσει άλλη. Δεν κάτσε να περιμένει εσένα. Μπορείς να τον χώρισες για να κάνεις λίγο δράμα και επειδή βαρέθηκες και θέλεις να, ας πούμε, να δώσεις μια παραπάνω πηγάδικη γεύση στη σχέση, αλλά αυτός ξέρει ότι τον χώρισες και ξέρει ότι μπορεί να γαμίσει την άλλη. Δεν την ενδιαφέρει κάτι άλλο. Κλείνει παρένθεση, πάνω πίσω στο κείμενο. Γενικότερα το point είναι ότι και τα δύο φύλλα έχουν κάποιες συγκεκριμένες πολύ μαλακισμένες συμπεριφορές που νευριάζουν το άλλο φύλλο, αλλά αυτό το άλλο φύλλο είναι που φταίει για τις συμπεριφορές αυτές. Όπως αυτό που είπα πριν,
Να είμαστε στην άλλη, να το πέφτει, την πέφτει 800 άτομα την ημέρα, είναι απόλυτα λογικό να ρίχνει άκυρα στους πιο πολλούς και οι άντρες γαμάνε γενικότερα όποια τους κάτσει. Γιατί, γιατί ρε φίλε, επειδή δεν είναι εύκολο, όπως είναι η γυναίκα εύκολο να πάει και να γαμηθεί, ο άντρας δεν μπορεί εύκολα να πει θέλω να γαμίσω, θα πάω και θα γαμίσω. Okay. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί την ανάγκη κάθε φορά που βρίσκεται μια ευκαιρία, κάθε φορά που βρίσκεται κάποια στον δρόμο του η οποία τρώγεται, να την τρώει. Είναι απόλυτα λογικό. Τι το άλλο θα χωρίσει μαζί σου και συγκεκριμένα όταν εσύ τον χωρίσεις θα περιμένει ένα μήνα μέχρι να ασχοληθεί με άλλη. Αν περιμένει ένα μήνα αφού το χωρίσει μαζί σου για να γαμηθεί με την άλλη, να, η άλλη μπορεί να μην είναι εκεί και να μην τον περιμένει αν βρεθεί κάποιος καλύτερος. Οπότε είναι σαν να απαιτείς από τον άλλο να, που ενώ τον χώρισες, να χάσει και να γαμίσει το οποίο είναι τζάμπα και δωρεάν και χωρίς κόπο για να νιώσεις εσύ καλά. Όχι, απλά θα γαμίσει άλλη στα αρχίδια του. Επειδή γενικότερα τίνεται να είστε δύσκολες και επιλεκτικές, γι' αυτό και αρπάζουμε κάθε ευκαιρία ή κάθε άξια ευκαιρία, ας το πούμε έτσι. Επίσης, να ξέρεις ότι αυτός που σε αρέσει για κάποιους λόγους, okay. Για τους ίδιους λόγους θα αρέσει και σε κάποια άλλη ή μπορεί υποσυνθήκες για τους ίδιους λόγους να αρέσει και σε κάποια άλλη. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη του ότι τα φτιάχνεις με κάποιον ουσιαστικά. Να, ας πούμε, να προσέχεις ποιο τα φτιάχνεις, έτσι, να ξέρεις ότι είναι πιστός, να έχεις κάποια σημάδια του ότι είναι πιστός, να είναι τεσταρισμένο το ότι είναι πιστός. Γιατί κατά τα άλλα, έτσι, όταν τα φτιάχνεις εσύ με κάποιον, απλά αυξάνεται το sex appeal του. Τώρα, για να τα μεταφράσω όλα αυτά, γιατί δεν έχει βγάλει τίποτε νόημα, θα σε πω αυτό. Έστω ότι έχουμε έναν ψηλό γαλανομάτι με βαθιά φωνή, ο οποίος όμως είναι μπάκουρος επειδή την πέφτει όπως να είναι και τρώει άκυρο μέχρι και από μπάζα. Έστω ότι εσύ με κάποιον τρόπο με αυτόν τον τύπο τυχαίνει και βρίσκεστε σε σχέση. Έστω ότι για μία φορά στη ζωή του κάνει σωστό πέσιμο και βρίσκεται σε σχέση μαζί σου. Όταν βρεθεί αυτός ο ψηλός γαλανομάτης με τη βαθιά φωνή σε σχέση μαζί σου, τότε αποκτάει αυτό που λέμε τον σχεσογενή μουνομαγνήτη. Υπάρχει ένα στερεότυπο που λέει ότι γουστάρεται πιο πολύ τον άλλον όταν βρίσκεται σε σχέση παρά όταν είναι ελεύθερος. Wow. Αφήστε κάτω τις σουγκράνες και τους πυρσούς. Έχω δίκιο, ξέρεις ότι έχω δίκιο. Πάνε και ρώτα οποιονδήποτε αρσενικό Homo sapiens έχει κάνει παραπάνω από 2,5 σχέσεις στη ζωή του να σε πει. Αν έχω δίκιο, ναι, γουστάρετε παραπάνω τα άτομα που έχουν σχέση σε γενικές γραμμές και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό, έτσι. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους είναι σοβαροί, έχουν να κάνουν με την ψυχολογία και γενικότερα με το πώς λειτουργεί η κοινωνία γενικότερα και κάποιοι από αυτούς τους λόγους είναι εντελώς μαλακισμένοι. Είναι το ότι π.χ. εσύ, αν φας τον κόμενο της Αλληνής, υποτίθεται για κάποιο λόγο ότι είσαι καλά πιο όμορφη ή κάτι τέτοιο, επειδή σου είχε φάει και αυτή τον γκόμενο, θα την αποδείξει τώρα κλπ. Ενώ ουσιαστικά και οι δύο γκόμενοι αυτοί, αυτού που δεν θα φας από την άλλη, και αυτό που σου φάγε η άλλη, είναι απλά άτομα τα οποία απλά θα κερατώσουν, ρε φίλε. Okay. Δηλαδή δεν είναι καν θέμα ομορφιάς, αλλά τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα. Όμως υπάρχουν και ευγενείς λόγοι για να σ' αρέσει κάποιος ο οποίος είναι σε σχέση. Και οι ευγενείς λόγοι, αυτή η ευγενής κατηγορία λόγων για να γαμηθείς με άτομο σε σχέση είναι και η κατηγορία την οποία θα μισοαναλύσουμε ουσιαστικά μία παράμετρό της στην παράγραφο αυτή. Ένας από τους λόγους, ίσως και ο κυριότερος που μας γουστάρεται παραπάνω όταν είμαστε σε σχέση είναι το ότι σταματάμε να ψαχνόμαστε. Γενικότερα όπως αναφέραμε πριν, ο άντρας είναι πιο δύσκολο να βρει σεξ σε σχέση με τη γυναίκα. Αυτό δημιουργεί ένα φυσικό άγχος στον άντρα όπου ακόμη κι αν ενεργά δεν ψάχνει απαραίτητα πάντα να βρει γυναίκα για γαμίση, πράγμα που σαν ψάξιμο σας ξενερώνει, γενικά όταν πέφτει σε κάποια σχεδόν αυτόματα ξενερώνει, αλλά και ακόμη και αν δεν πέφτει ενεργά σε κάποια, φαίνεται αυτή η... δεν θα πω απελπισία, φαίνεται ας πούμε αυτό το άγχος του ότι π.χ. ας πούμε θα γαμίσω κάπως δύσκολα. Φαίνεται όταν μια κοπέλα ας πούμε σε σένα έρχεται και σε δείχνει έμεσα ένα ενδιαφέρον και εσύ απευθείας τη δείχνεις ότι ξέρεις κάτι, μακάρι να σε γαμίσω, εκεί ξενερώνει κιόλας, okay. Τώρα, για να βγάλει νόημα αυτό, αν είναι μία γκόμενα στην οποία εγώ κανονικά αν ήμουν ελεύθερος θα την έπεφτα με το καλημέρα και θα ξενέρωνε, αν έχω σχέση δεν θα της την πέσω με το καλημέρα, οπότε δεν θα ξενερώσει, οπότε σε βάθος χρόνου ίσως φτάσει σε σημείο να γουστάρει αυτή εμένα. Οπότε για να επιστρέψουμε πίσω στο παράδειγμα, ο ψηλός ξανθός γαλανομάτης, ο προχειροπεύτουλας, ο οποίος εκεί που ήταν εκτός σχέσης, ένας προχειροπεύτουλας μπάκουρος που δεν γαμούσε και έτσι ήταν ας το πούμε ωραίος,
Όταν μπει σε σχέση μαζί σου, θα μετατραπεί σε έναν μάναρο ο οποίος γράφει στα αρχίδια του τις καριόλες. Okay. Και από εκεί και πέρα οι καριόλες θα τον κυνηγάνε. Γιατί? Γιατί στην τελική είναι ένας ψηλός γαλανομάτης με βαθιά φωνή. Okay. Και το μόνο που του έλειπε είναι αυτό, το ότι την έπεφτε άσχημα και θα μπορούσε απλά να μην την πέφτει και να γαμάει πιο πολύ από ότι όταν την έπεφτε. Okay. Και εκεί επιστρέφουμε στο θέμα που λέγαμε πριν, το ότι εσύ πρέπει να ξέρεις και να τεστάρεις αν ο άλλος είναι άξιος και ουσιαστικά μπορεί να μείνει πιστός σε μια σχέση. Έτσι, εκτός αν θέλεις να τα φτιάχνεις μονίμως με άσχημους που ούτως ή άλλως καμία δεν θέλει να γαμηθεί μαζί τους, ή αν σε πειράζει να τρως κέρατο. Γενικότερα, όπως είπα και στην αρχή της παραγράφου, δεν είμαστε όλοι μαλάκες. Απλώς, όταν εσύ πας και ουσιαστικά θες να κάνεις σχέση με αυτόν που θέλουν να κάνουν σχέση και οι υπόλοιπες, okay, εκεί πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη στρατηγική για να μην φας κέρατο, okay. Επειδή γενικότερα το γόητρο του άντρα είναι το να γαμάει πολλές, ουσιαστικά σμπρώχνεται προς το κέρατο και γενικότερα δικαιολογείται και πιο πολύ να κερατώνει, ας πούμε, κοινωνικά. Και να σου το πω έτσι, ότι δεν υπάρχει αρκετή ανταμοιβή για έναν άντρα όταν μένει πιστός σε μια γυναίκα, και πολλές φορές είναι και εύκολο να κρίνεις έναν άντρα ως μη κατάλληλο για σχέση. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εσύ, ξέρω εγώ, η φάση σου με τον άλλο να ξεκίνησε λίγο πριν χωρίσει με την προηγούμενη του, εκεί πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ο τύπος ο οποίος δεν περιμένει να χωρίσει για να κάνει κάτι με κάποια άλλη. Και αν πεις εσένα συγκεκριμένα ότι εγώ εσένα δεν σε κάνω το ίδιο πράγμα, μπορείς να μην τον πιστέψεις αν θες, ρε φίλε, έτσι. Γιατί ξέρεις ήδη ότι πέφτηκε με την προηγούμενη και στην τελική τι λιγότερο είχε προηγούμενη από σένα. Επίσης, εκτίμα όταν ο δικός σου μένει πιστός, όταν ο δικός σου ρίχνει άκυρα σε διάφορες που θέλουν τον μπούτσο του ενώ τα έχει μαζί σου, αντί να τον κράξεις, ok, που του την πέφτουν διάφορες, πες του ευχαριστώ που δεν κερατώνει με αυτές τις διάφορες. Γιατί? Γιατί, όπως είπα, η κοινωνία όλη τον σμπρώχνει προς το κέρατο. Και αυτός λέει όχι στο κέρατο για να μην κερατώσει εσένα. Okay. Δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Το κάνει για εσένα. Okay. Και όταν δεν έχει ανταμοιβή για αυτό και μάλιστα πάνω του ζαλίζει και τα αρχίδια, εκεί πέρα ουσιαστικά τον ψήνεις και λίγο παραπάνω για κέρατο, και εδώ επιστρέφουμε και σε αυτό που λέγαμε πριν. Αν εσύ τον πρίζεις λίγο παραπάνω και είσαι και μουνάρα, θα το δεχτεί πιο εύκολα και θα τον πειράζει λιγότερο από ότι αν τον πρίζεις παραπάνω αλλά δεν είσαι τόσο μουνάρα. Γιατί στην τελική μπορεί να βρει μία που να μην είναι επίσης τόσο μουνάρα, που να μην του ζαλίζει τα αρχίδια. Αυτό είναι το δείγμα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μόλις θα προσθέσετε να γαμάτε πάντα με καπότα και... Δεν ξέρω, αυτά δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Να προστατεύεστε από τα αφροδίσια νοσήματα. Μπούγια και να γαμάτε πάντα με καπότα.